Πάμε και στην αθλητική μας ατζέντα. Καλεσμένος βεβαίως ο Γιώργος Μιμίκος, έχει πάρει θέση και βεβαίως με ένα εξαίρετο καλεσμένο και ποδοσφαιριστή του Εργοτέλειου, Δημήτρη τον Κιλιάρα. Δημήτρη, καλώς ήρθες. Το Γιάννη. Το Γιάννη. Είδε, λέω, θα τον μπερδέψω. Ήμουν σίγουρο. Συνήθεια. Ήμουν σίγουρο. Έχω συνηθίσει. Καλώς ήρθες. Έχει συνηθίσει. Ποδοσφαιρική οικογένεια εξάλλου. Έτσι. Να σου πω καταρχήν τα χρόνια πολλά για χθες και στον αέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι δεν σε είδα χθες. Και βέβαια να πούμε ότι πριν πάμε στη συζήτηση με τον Γιάννη, ότι η σημερινή Δευτέρα είναι πολύ πλούσια σε επικαιρότητα. Να πούμε εντάχει για τον κόσμο, για αυτούς που δεν έχουν ενημερωθεί, ότι ο Όφη κληρώθηκε στο κύπελο με τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ, δύσκολα παιχνίδια. Ναι, δεν είχε την τύχη τόσο πολύ με το μέρος του. Αν και ήταν σχεδόν δεδομένο ότι θα έχει δύσκολη κλήρωση ο Όφη, γιατί θα έπεφτε με ένα συγκεκριμένο γκρουπ ομάδων. Ωστόσο, θα μπορούσε να έχει τουλάχιστον πιο βατή κλήρωση από το ότι έγινε τώρα. Και βεβαίως, κλήρωση Europa League Ολυμπιακός Arsenal, τα παιχνίδια μέσα στο Φεβρουάριο. Αυτό κι αν είναι δύσκολη κλήρωση τελικά για την ομάδα του Πειραιά. Mm-hmm. 20 και 27 Φεβρουαρίου. Και για να σε προδιαθέσω έτσι, θα περάσουμε πρώτα γιορτές να ηρεμήσουμε λίγο από το ποδόσφαιρο και μετά στο Champions League. Τι μεγάλα παιχνίδια. Στους 16 έχουμε Real Manchester City. Σου λέω τα σημαντικότερα. Και Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης. Μάλιστα. Είπα τα δύο πιο. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά τις επόμενες μέρες. Έτσι. Θέλω να πάμε στον καλεσμένο μας. Να πάμε στον καλεσμένο μας, το Γιάννη τον Κιλιάρα. Έχουμε να πούμε αρκετά, γιατί ο Εργοτέλειος προέρχεται από ένα μεγάλο διπλό στη Δράμα. Συγχαρητήρια κιόλας. Ευχαριστούμε πολύ. Και επιτέλους δηλαδή. Επιτέλους. Το πρώτο φετινό. Πολύ, πολύ σημαντική νίκη, φαντάζομαι. Ήταν έτσι. Πολύ σημαντική και έτσι όπως ήρθε ήταν ακόμα πιο σημαντική. Σε ένα πολύ δύσκολο τερέν. Πολύ βροχή. Χρειαζόμαστε αυτό το διπλό γιατί ήταν το πρώτο μας τρίποντο εκτός έδρας. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την τεχνολογία και για την ψυχολογία της ομάδας. Με δύο γκολ του Ροβίτη στα τελευταία 10 λεπτά του αγώνα. Ένας Ροβίτης, ο οποίος, θα μου επιτρέψει, έχει πάρει φωτιά το τελευταίο διάστημα. Ναι, το έχει, ο Μάνος στον γκολ. Έχει βάλει οπότε καθοριστικά γκολ. Ναι. Και πέρυσι και φέτος έχει σκοράρει σε πολλά παιχνίδια που χρειαζόμασταν γκολ για να βρεθούμε μπροστά στους κόρυτες για να σοφαρίσουμε. Είναι ένα έμπειρο παιδί. Χαιρόμαστε τον έχουμε στην ομάδα και συμπληρώνει και αυτός είναι ένας παίκτης που συμπληρώνει ένα πολύ καλό ρόστερ μαζί με τα άλλα παιδιά. Mm-hmm. Νομίζω, Γιάννη, ότι σε κάποια πράγματα έχετε αδικήσει τους εαυτούς σας. Δηλαδή αυτό καταλαβαίνω και από τα λόγια σου. Γιατί λες καλό ρόστερ και επειδή το λες εσύ το παίρνω ακόμα πιο, δίνω μεγαλύτερη βαρύτητα στα λόγια σου, ότι έχεις εμπειρία πλέον μεγάλη. Ο Εργοτέλης έχει ένα θέμα μέχρι τώρα, είχε ένα θέμα εκτός έδρας ειδικά. Ναι, σίγουρα. Νομίζω ότι πιστεύουμε πάρα πολύ στην ομάδα μας και στο ρόστερ. Το μοναδικό πρόβλημα νομίζω που έχει η ομάδα είναι η εμπειρία και αυτό φαίνεται από τα παιχνίδια τα πιο πολλά από πέρυσι που ήρθα πάλι στην ομάδα. Νομίζω όμως ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ποιότητα σαν ποδοσφαιριστές, σαν ρόστερ με ένα πολύ καλό προπονητή. Η φιλοσοφία της ομάδας είναι να στηρίζει τα δικά της παιδιά και νεαρούς ποδοσφαιριστές. Οπότε είμαστε κάποια παιδιά που συμπληρώνουμε κάπως λίγο με την εμπειρία. Όμως, όπως είπα και πριν, σε πολλά παιχνίδια φαίνεται ότι δεν υπάρχει μεγάλη εμπειρία στην ομάδα, όμως η ποιότητα καλύπτει αυτό το γεγονός. Mm-hmm. Δηλαδή, θεωρείς ότι στην πορεία ο χρόνος δουλεύει για τον Εργοτέλη. Σίγουρα. Είμαστε μια ομάδα που καθημερινά δουλεύουμε σκληρά στην προπόνηση, οπότε πιστεύουμε σε αυτό που δουλεύουμε και σε αυτό που κάνουμε. Πιστεύουμε σε αυτούς μας και στην ομάδα, οπότε πιστεύω ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα γινόμαστε καλύτερα και θα παίρνουμε και τους βαθμούς. Mm-hmm. Είδες πολλά διαφορετικά πράγματα στον Εργοτέλη μετά που γύρισες από τον Όφη, μετά το διάστημα αυτό της παρένθεσης που έκανες, γιατί με τον Εργοτέλη σε συνδέουν πολλά ουσιαστικά. Ναι, σίγουρα. Έχω υπάρξει και άλλες δύο φορές με δύο διαφορετικές διοικήσεις στην ομάδα. Είναι τελείως διαφορετική ομάδα, διαφορετική φιλοσοφία. Στηρίζει περισσότερο, πάντα στηρίζει ο Εργοτέλης στα δικά της παιδιά. Όμως στηρίζει περισσότερο νεαρούς ποδοσφαιριστές. Προσπαθεί να γίνει παραγωγικός και να προωθεί παιδιά νεαρά. Υπάρχει αυτό στον Εργοτέλη, το στηρίζουν και φαίνεται από παιδιά που πάνε σε μεγαλύτερες ομάδες. Mm-hmm. Οπότε νιώθεις και εσύ ικανοποιημένος για αυτή την επιστροφή σου. Ναι, σίγουρα εννοείται. Ήταν επιλογή μου να γυρίσω και είμαι πολύ ευχαριστημένος στην ομάδα και πολύ χαρούμενος. Mm-hmm. Και έχει και ένα ντέρμπι τώρα κριτικό μπροστά ο Εργοτέλης με τα Χανιά την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Ναι, είναι το τελευταίο μάτς της χρονιάς. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Να πούμε Λευτέρη στο γιατί κουλέ θα γίνει το παιχνίδι αυτό. Έτσι, μπράβο, σωστά το επισημαίνεις. Ναι, θα παίξουμε στο γιατί κουλέ.
Νομίζω ότι είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Γιάννη, το παλιό γήπεδο, έτσι παλιά. Ναι, λίγο αναμνήσεις, ναι, μου αρέσει πάρα πολύ το Θα αρέσει γήπεδο. Να πες εκεί. Ναι, εννοείται αυτό. Είναι πολύ ποδοσφαιρικό γήπεδο, οπότε νομίζω ότι δεν θα αρέσει μόνο σε μένα, θα αρέσει και, και στους αντίπαλους αλλά και στους συμπαίχτες μου. Ένα δύσκολο παιχνίδι, νομίζω ότι μετά το διπλό που πήραμε και ψυχολογία πλέον που το χρειαζόμαστε, θα είμαστε ακόμα καλύτεροι σε αυτό το παιχνίδι. Και ο στόχος της ομάδας φέτος, του Εργοτέλη. Ο στόχος της ομάδας είναι να μπούμε στα play-off και να διεκδικήσουμε την άνοδο από εκεί. Οπότε εσύ μιλάς και για άνοδο. Σίγουρα, ναι. Έχει γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε ξεκαθαρίσει με τον Εργοτέλη φέτος. Κάπου το έχουμε αφήσει λίγο το δεδομένο. Νομίζω και η βαθμολογική διαφορά είναι τέτοια που κάνει το. Όλα επιτρέπονται. Και τους ποδοσφαιριστές να ονειρεύονται και να ελπίζουν ακόμα και στην άνοδο. Έτσι, ναι, όπως είπα πριν, δεν είμαστε μόνο οι ποδοσφαιριστές που πιστεύουν στην ομάδα μας. Είναι και οι προπονητές και το προπονητικό team και η διοίκηση. Οπότε ο στόχος της ομάδας είναι να μπούμε στα play-off, πρώτος στόχος, και να διεκδικήσουμε από εκεί την άνοδο. Όπως είπατε και εσείς, είναι μικρή διαφορά. Πιστεύουμε, όπως είπα και πριν, στην ομάδα μας, οπότε νομίζω ότι είναι εφικτό. Και βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν και φόβητρα. Ο Απόλλωνος Μύρινες, ας πούμε, έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά, έχει κάνει δύο σερίτες. Όλες οι ομάδες αντιμετωπίζονται. Ναι. Είναι όλες οι ομάδες καλές. Πιστεύω είναι πιο δύσκολη η χρονιά η φετινή από τα προηγούμενα χρόνια, διότι είναι πιο μικρό το πρωτάθλημα, πιο λίγες ομάδες και έχουν δυναμώσει όλες οι ομάδες, οπότε είναι ένα καλό πρωτάθλημα. Να μας δώσει λίγο πριν κλείσουμε και ένα σχόλιο για την πρώην ομάδα του, για τον Όφη. Σίγουρα, γιατί μιλούσες προηγουμένως για τις διαφορές των δύο διοικήσεων όταν πήγες και έφυγες και ξαναεπέστρεψες στον Εργοτέλη. Αλλά τώρα δεν ξέρω πώς σου φαίνεται η κατάσταση με τον Όφη, η οποία έχει διαμορφωθεί ποδοσφαιρικά και διοικητικά, έτσι. Ναι. Πέρυσι που βρισκόμουν στην ομάδα, πριν πάω στον Εργοτέλη, υπήρξαν αυτοί οι άνθρωποι, τους πρόλαβα 4 μήνες. Πρόλαβες. Καλά, ναι. Νομίζω ότι είναι κάτι διαφορετικό. Χαίρεται ο ποδοσφαιριστής να έχει τέτοιες διοικήσεις και γενικά τέτοιες φιλοσοφίες στις ομάδες που θα πηγαίνει. Κατά τη γνώμη μου, έτσι πρέπει να λειτουργούν όλες οι ομάδες. Και ο Όφη προσπάθησε και έχει περάσει τη δικιά του φιλοσοφία και εκπέμπει υγεία από παντού, οπότε αυτό βγαίνει και στο γήπεδο. Ωραία. Και νομίζω πως είναι ιδιαίτερα τιμητικό για τον Όφη να το λέει ένας ποδοσφαιριστής μετά που έφυγε από την ομάδα. Εντάξει, έχει αφήσει ήθος και περγαμηνή πίσω του Γιάννης, ούτως ή άλλως και ποδοσφαιρικά και σαν άτομο, σαν προσωπικότητα. Επομένως, δεν μου φαίνεται με ένα παράξενο που ο Γιάννης το καταθέτει όλο αυτό. Ο Γιάννης έχει, και δεν το λέω επειδή είναι μπροστά, την ποιότητα και σαν άνθρωπος και στον αγωνιστικό χώρο. Άλλωστε, νομίζω και για εσένα ισχύει αυτό. Τα γούστα μας στο ποδόσφαιρο ταιριάζουν, Λευτέρη, και είναι να βλέπουμε τεχνίτες παίκτες. Τεχνίτες παίκτες. Γιατί καλό, όλα καλά είναι, αλλά αν δεν βλέπεις και λίγο με τεχνική το ποδόσφαιρο. Σωστά. Απλά κλείνοντας, θα πω ότι τα Χανιά είχαν αγώνα σήμερα και έρθαν 2-0 το Λεβαδιακό. Η επόμενη ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο Εργοτέλης, το αναφέρω και αυτό σαν είδηση. Ωραία. Τώρα να σας ευχαριστήσω πολύ και σε ένα Γιώργο και σε ένα Γιάννη. Καλές επιτυχίες. Και ευχόμαστε εδώ πέρα στο επόμενο ραντεβού να μιλάμε για την άνοδο, όπως την ανέφερες και εσύ προηγουμένως. Μακάρι. Να είναι πιο κοντά, έτσι.